επειδή είχαμε την αναφορά για μεγαλειώδη, πίσω. Είναι μεγάλη και μαζική συγκέντρωση, γιατί απόψε θα μας μετρήσουν και θα μετρηθούμε. Ναι. Και από τη μαζικότητα της εκδήλωσης θα βγουν συμπεράσματα και θα δοθούν μηνύματα. Και βεβαίως μαζί με τους αμοχωστιανούς πρέπει να είναι ενωμένοι όλοι. Μαζί ενωμένοι όλοι οι πρόσφυγοι, γιατί... Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Η προσφυγιά είναι αδιαίρετη. Η προσφυγιά είναι αδιαίρετη, κυρία Χατζηκώστα, και ο αγώνας που γίνεται σήμερα για την αμόχωστο γίνεται για όλο τον προσφυγικό κόσμο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απλώς τώρα είναι το θέμα της αμοχώστου που η Τουρκία παραβιάζει κατάφορα και η τουρκογυπριακή ηγεσία τη διεθνή νομιμότητα σε μια προσπάθεια να επικύσει την πόλη. Γιατί πρόκειται περί προσπάθειας επικισμού της πόλης, ιδιαίτερα με το θέμα του... Το ανύπαρκτο θέμα του ΕΦΚΑΦ, το οποίο έχω θέσει. Ναι, των Βακουφίων, ναι. Εσείς τώρα, αυτό που ζητάτε, κύριε Γαλανέ, είναι να επανέλθει ως προτεραιότητα η αμόχωστος. Ζητάτε συγκεκριμένα πράγματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα. Ναι, ζητούμε συγκεκριμένα, γι' αυτό έλεγε στο Προεδρικό, διότι ο Πρόεδρος είναι εκείνος ο οποίος έχει την δύναμη και την εκκλησία να χειριστεί κάποια πράγματα. Ζητούμε από τον Πρόεδρο να τεθεί άμεσα και αποφασιστικά το θέμα της προτεραιότητας της αμοχώστου με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 550 και 789 και με βάση την δεύτερη συμφωνία κορυφής Κυπριανού Τευτάς και με βάση διάφορες άλλες αποφάσεις διεθνών οργανισμών όπως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος κανονικά πρέπει να εφαρμόζει αυτές τις αποφάσεις. Και ζητούμε να μάθουμε βέβαια από τον Πρόεδρο εάν ο Γενικός Γραμματέας ήταν έτοιμος να προσφέρει καλές υπηρεσίες σε αυτό το θέμα και κατά πόσο τις έχουμε δεχτεί ή όχι. Υπάρχει πιθανότητα, έχετε κάποια τέτοια ενημέρωση ότι ήταν έτοιμος αλλά εμείς δεν δεχθήκαμε τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα? Φαίνεται ότι υπήρξε κάποια αελογραφία σε αυτό το θέμα. Θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε με τον Πρόεδρο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρχουν παράπονα και υπάρχουν παράπονα και θα υπάρχουν πάντα παράπονα στον κόσμο. Απόψε όμως θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Ναι. Οι αμοχωστιανοί τι σας λένε, κύριε Γαλανέ? Τι θα κάνουμε. Οι αμοχωστιανοί είναι πολύ απογοητευμένοι και πικραμμένοι. Το μήνυμα είναι από εμάς τουλάχιστον να υπάρξει ενότητα, να ξεπεράσουμε τα παράπονα μας, να κοιτάξουμε πόσο θα είμαστε αποτελεσματικοί. Να μην επιβεβαιώσουμε αυτά, να μην δικαιώσουμε τον κύριο Ροζεσάη και κάποιους από την τουρκοκυπριακή ηγεσία που θέλουμε αυτές τις προτάσεις να διχάσουν τον λαό μας, ούτε να δικαιώσουμε αυτό που είπε κάποτε ο Ισμέτη Νονού, αφήστε τους Ρωμιούς, δουλεύουν για μας. Γι' αυτό πρέπει να χωρίσουμε με ενότητα και σύμπνοια. Δεν υπάρχει κανένας κομματικός χαρακτήρας, υπάρχει ο πόθος των προσφύγων να δικαιωθούν, να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα τους. Ναι. Και να ενωθούν και οι μη πρόσφυγες με τους πρόσφυγες. Αυτό είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω εδώ κάτι. Ναι. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά αυτό που γίνεται σήμερα, η Τουρκία δεν θα σταματήσει μόνο στα κατεχόμενα. Όπως προχωρεί η Τουρκία, θα προχωρήσει και σε βάρος της υπόλοιπης Κύπρου. Σας αποχαιρετώ με αυτό και ονόνο ήτο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλανέ. Να δούμε.